Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κώστας Λιάντζης στην γραμμή μας. Κύριε Λιάντζη, καλημέρα. Με αυτά που μου λες, αγαπητέ Χρήστο. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει ακόμα. Όσοι μιλούσαμε το τελευταίο διάστημα μαζί του, ξέραμε ότι η κατάσταση υγείας του ήταν να είχε περιπλακεί. Δήλωνε όμως και το έλεγε παντού ότι θα δώσει την μάχη του. Αυτό μου είπε και την προηγούμενη Πέμπτη που μιλήσαμε μαζί. Ότι θα τη δώσω τη μάχη, δεν θα τα παρατήσω. Και εμένα, αγαπητέ μου Χρήστο, μου είπε τα ίδια. Μου είπε θέλω να ζήσω, θέλω να παλέψω για αυτή τη ζωή. Ναι. Ήθελε να βγει μάλιστα, αυτό έλεγα νωρίτερα, και στο σταθμό να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του, τους γιατρούς και τα λοιπά. Την Πέμπτη το πρωί πήρε και το ακυρώσαμε για να μιλήσει. Μόλις γυρίσω μου λέει δυνατότερος. Πόσο κρίμα. Ήξερα ότι πόσο θα κρίμα. Φύγει, ότι θα πάει να κάνει κάποιες εξειδικευμένες. Ναι, αυτό μου είπε. Αλλά από την άλλη τη μεριά ήξερα ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά εκείνο που μας είπε τελευταία ήταν ότι είμαι χαρούμενος γιατί η μορφή αυτή της αρρώστιας ήταν πιο ήπια, όχι τόσο επιθετική, αλλά φαίνεται ότι δεν του είχα πει όλη την αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν είναι μια μεγάλη απώλεια, ειδικά για μένα. Μεγάλη συμμετοχή του Πασχάλη στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Τον γνωρίσατε και σαν αντίπαλο, αλλά και σαν συνεργάτη. Το γνώρισα πρώτα-πρώτα. Σαν συνάδελφο γιατρό, οδοντίατρο. Και δεύτερο, δύο χρόνια μεγαλύτερος ήταν. Στο λέω και ήμασταν μαζί όλα τα χρόνια από το σχολείο μαζί και μάλιστα ο Πασχάλης λόγω για τη διάπρασή του έκανε αθλήματα δίσκο, τέτοια πράγματα. Ήταν δυνατός. Γι' αυτό σας λέω ότι ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα. Μου έλεγε ότι είμαι κατάγερος. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Είχε μεγάλη απώλεια για μένα, ειδικά γιατί είναι φίλος, συνεργάτης μαζί στο πανεπιστήμιο. Μαζί στην αυτοδιοίκηση δεν ήταν ποτέ αντίπαλος δικός μου ο Πασχάλης. Πάντα τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε και το ήξερε ο Πασχάλης αυτό. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή ήσασταν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια στην θητεία Καπαχτσή. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ μια αντιπαλότητα. Είμαστε πάντα φίλοι. Και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και στην επαγγελματική μου ζωή και στην αυτοδιοίκηση. Και κοινωνικότατος άνθρωπος, δηλαδή η χαρά της ζωής. Πάντοτε με το χαμόγελο, με το ανέκδοτο, με το καλαβούρι, θες να πάρεις τη ψυχή του. Τι να πω, για μένα ειδικά μετά το χαμό της αδερφής μου, και αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό πλήγμα. Πολύ δυνατό πλήγμα. Και λυπάμαι πάντως. Κρίμα. Και την οικογένειά του. Κρίμα γιατί όπως μιλούσαμε, επαναλαμβάνω μαζί του, πιστεύαμε ότι όντως ξεκινάει μια μάχη να δώσει. Πού να το φανταστούμε ότι αυτή η μάχη θα ήταν τόσο σύντομη που κράτησε μόλις λίγες μέρες. Μόλις λίγες μέρες. Τι να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις λίγα είναι τα λόγια. Τίποτα, θέλω να βάλεις στην ψυχή του. Πραγματικά. Ο Πασχάλης δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και συλληπιτήρια στους κύριους του, πραγματικά. Έτσι, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ το Πασχάλη. Ήταν μια προσωπικότητα, για να σου πω, ένας καλός άνθρωπος. Που τόσο λείπουν από τη ζωή μας. Ακριβώς. Και πάει ακριβώς. Εγώ και στο επάγγελμά του δεν νομίζω ότι έκανε επάγγελμα λειτουργήμα. Ναι, γιατί είναι γνωστό όσοι πήγαιναν στον Πασχάλη και ειδικά τους μεγαλύτερους και πιο φτωχούς ανθρώπους. Έτσι. Ξέρουμε πώς το συμπεριφέρονταν. Ίσως δεν θα ήθελε να πούμε. Αλλά... Κρίμα ήταν. Κρίμα, πάρα είχε πολύ. Είχε ζωή μπροστά του, είχε να προσφέρει κι άλλα. Και είχε όρεξη, αλλά κρίμα. Όπως ξαφνιαστήκαμε όταν μάθαμε για την περιπέτεια που ξεκινούσε, τόσο μας είχε δώσει ελπίδες ότι. Ότι κάποια στιγμή τα αποτελέσματα ήταν και καλά. Αυτό μου είχε πει τουλάχιστον, ότι είναι καθαρά. Συνεχίζουμε, πάμε καλύτερα. Αλλά. Τίποτα, αυτά έχει δυστυχώς η ζωή. Ο Θεός να πάρει στην ψυχή του. Καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο. Κύριε Λιάντζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για συμμετοχή στην εκπομπή. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.